Φίλες και φίλοι, γεια σας. Η ώρα των Πολυτέκνων και πάλι κοντά σας, πάντα με τον κύριο Γαύρο. Παρέα, κύριε Γαύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ευχηθώ εγώ σε όλους Χριστός Ανέστη χρόνια πολλά και ειδικά για αυτούς οι οποίοι γιόρταζαν αυτές τις μέρες επιπλέον χρόνια πολλά και για την ονομαστική τους εορτή. Κύριε Γαύρο, και πάλι εργάσιμες μέρες. Ξεκινάμε διαδικασίες, ενημερώνουμε τους φίλους Πολυτέκνους και όπως έχετε το λόγο πάντα, να κάνουμε τις ανακοινώσεις μας για τους φίλους Πολυτέκνους και να δούμε και κάποια θέματα που ήδη τρέχουν και θα πρέπει να ενημερώσουμε και τους φίλους που μας παρακολουθούν αλλά και τους φίλους Πολυτέκνους. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά και από μένα. Να σας πω, φίλες και φίλοι Πολύτεκνοι, ότι το γραφείο μας παραμένει ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Τις εργάσιμες ημέρες δηλαδή, αυτές τις ώρες μπορείτε να προσέρχεστε στα γραφεία μας για οποιαδήποτε εξυπηρέτηση θέλετε, για οποιοδήποτε χαρτί θέλετε να δώσετε. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή έχουμε ένα πρόβλημα με το μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ, βάσει του νόμου δεν μπορούμε να υποβάλουμε όλοι αιτήσεις για μειωμένο τιμολόγιο, είναι τα λεγόμενα κριτήρια, τα υπηρεσιακά και τα εισοδηματικά κριτήρια. Ο νόμος λέει ότι αν μια πολυτεκνική οικογένεια, έστω και με 5-6 άτομα, αν έχει πάνω από 30.000 ευρώ εισόδημα, τότε δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για την χορήγηση του μειωμένου τιμολογίου της ΔΕΗ. Επίσης, αν έχει μια περιουσία πάνω από 180.000 ευρώ αξίας. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο. Βέβαια, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολυτέκνων, η ΑΣΠΕ, έκανε αίτηση, μια ενέργεια στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητά δηλαδή με δικαστική απόφαση να καταργηθεί αυτός ο νόμος, να θεωρηθεί ο νόμος αυτός του Υπουργού που έχει περιορίζει τα κριτήρια, τα εισοδηματικά κλπ, να κριθεί αντισταγματικός, ούτως ώστε και οι πολύτεκνοι να μπορούν να έχουν μειωμένο τιμολόγιο, διότι δεν μπορεί ένας πολύτεκνος που έχει 6-7 παιδιά, αν έχει 30.000 εισόδημα το χρόνο, δεν μπορεί να κάνει αίτηση. Διότι αν και οι δύο, για παράδειγμα σας το λέω για να το αποδείξω, ότι αν και οι δύο οι γονείς είναι υπάλληλοι, από ένα χιλιάρικο μισθό να έχουν, 1.100 ευρώ μισθό να έχει ο καθένας, ξεπερνάει τα 30.000, 31.000 το χρόνο, επομένως δεν μπορεί, έχει μειωμένο τιμολόγιο. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος με 5-6 παιδιά να τα βγάλει πέρα, αν δεν έχει έστω ένα μειωμένο τιμολόγιο στη ΔΕΗ. Άρα λοιπόν να πω εδώ ότι και η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος και δύο πολύτεκνοι ατομικά και τέσσερις πολύτεκνοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Βέβαια δεν βγήκε ακόμα η απόφαση, περιμένουμε την απόφαση, ελπίζουμε να είναι θετική, όπως και τόσα άλλα που μας δικαίωσαν τα περισσότερα δικαστήρια, αν θυμάστε και πολύ παλιά είχαν κόψει την ισόβια σύνταξη, μετά έκοψαν διάφορα επιδόματα, όλα τα δικαστήρια σχεδόν δικαίωσαν τα αιτήματα αυτά των πολυτέκνων, τα θεώρησαν σωστά και δίκαια. Μάλιστα, κύριε Γαύρο, και επειδή αναφέρεται αυτό το γεγονός, παράλληλα έγινε και άλλη αίτηση ανέρεσης όσον αφορά για τα οικογενειακά επιδόματα λόγω και της προστασίας του συντάγματος άρθρο 21 παράγραφος 2 που ορίζει ρητά ότι η πολιτεία θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα υπέρ της πολυτέκνης οικογένειας και γι' αυτόν τον λόγο, όπως αναφερθήκατε προηγούμενα, και οι προηγούμενες προσφυγές που έκανε η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος αλλά και άλλοι νομικοί βγήκαν θετικές από το Συμβούλιο Επικρατείας. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό προσέφυγε η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, μάλλον κατέθεσε αίτηση ανέρεσης και για τις δύο πράξεις αυτές και για την ΔΕΗ αλλά και για τα ισοδηματικά κριτήρια που τέθηκαν για τα πολυτεκνικά επιδόματα τα τελευταία. Ελπίζοντας φυσικά να δικαιωθεί όπως αναφέρατε ρητά έγινε και τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς ανά την Ελλάδα οι σύλλογοι αλλά και οι δικοί μας φίλοι πολύτεκνοι, ένα μέρος όχι όλοι, προσέφυγαν με δύο νομικούς εδώ της περιοχής μας στα δικαστήρια και αναμένονται οι αποφάσεις να τελεσιδικήσουν. Αυτές θα πάρουν χρόνο. Η προσφυγή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας επειδή είναι απευθείας στο Συμβούλιο Επικρατείας υπάρχει πιθανότητα να βγει νωρίτερα γιατί όπως γνωρίζετε και εσείς και από το παρελθόν βγαίνει το πρώτο δικαστήριο πρώτο βαθμό, πάμε σε δεύτερο βαθμό κλπ. Μέχρι να τελειώσει η διαδικασία η οριστική αργάει πάρα πολύ. Αν θυμόμαστε την εποχή που αναφέρατε και κερδίσαμε, αν θυμάμαι καλά πρέπει να πέρασαν αρκετά χρόνια και για να φτάσει να αποπληρώσει τους δικαιούχους που
έπρεπε να πάρουν τα χρήματα πολυτέχνους, πέρασαν τουλάχιστον 10-13 χρόνια. Μάλιστα και οι λίγοι μέχρι πρόσφατα, πριν κάνα δύο χρόνια, κλήθηκαν να πάρουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνταν από την εποχή του 2001 και 2. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Ιωαννίδη? Επειδή εδώ στην Ελλάδα η διοίκηση δεν υπακούει στους νόμους, δηλαδή στις αποφάσεις των δικαστηρίων. Υπακούει αργά. Ναι. Δηλαδή βγαίνει μια απόφαση ενός δικαστηρίου. Θα έπρεπε για μένα την άλλη μέρα ο υπουργός να τηρήσει αυτήν την απόφαση του δικαστηρίου, εφόσον είναι τελεσίδικη βέβαια. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ όμως δεν υπακούν στις αποφάσεις. Για μένα θα έπρεπε ο υπουργός, ο οποίος δεν υπακούει σε μια απόφαση τελεσίδικης δικαστηρίου, να παραιτείται αμέσως. Όσον αφορά στην πρώτη φάση, κύριε Γάβρο, επειδή ήταν πρώτη, δεύτερη φάση, πρώτο βαθμό, δεύτερο βαθμό και ίσως και στο Συμβούλιο Επικρατείας, γι' αυτό και αργήσαμε τόσο. Αλλά παρόλα αυτά έχετε δίκιο, γιατί μετά και την τελική δίκη αργήσαν χρονικά πάλι να αποδώσουν. Δεν μπορούν όμως να το αποφύγουν, όσο και να θελήσουν. Να το καθυστερήσουν, κάποια στιγμή θα τα αποδώσουν, όταν λοιπόν έχει τελεσιδικήσει, που λέτε, η απόφαση των ανωτάρων δικαστηρίων της χώρας. Έτσι ευελπιστούμε λοιπόν και στις δύο πράξεις αυτές, ότι θα δικαιωθούν οι φίλοι πολυτεχνία, αλλά και οι τέσσερις τελευταίοι που αναφέρατε για τη ΔΕΗ και για τα επιδόματα τα πολυτεχνικά. Ξέρετε, λόγω του ότι αναφέραμε προλίγο ότι υποσέφηγαν στο ΣΤΕ. Εκείνο που βλέπω τα τελευταία χρόνια, κύριε Ιωαννίδη, πάρα πολλοί νόμοι που ψηφίζονται από τη Βουλή, στο τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας κηρύσσονται αντισυνταγματικοί. Να πάρετε παράδειγμα τον τελευταίο, πριν 2-3 μέρες, 4, γι' αυτόν τον νόμο με τις συνδρομές. Μάλιστα, με τις συνδρομές προς τον ΟΑΕΔ κλπ. Δηλαδή, λέει ο νόμος αυτός ότι θα πρέπει να έχουν όσοι είναι πιο πλούσιοι να έχουν μεγαλύτερη συνδρομή. Λοιπόν, μα δεν στέκει αυτό. Τι θα πει? Είναι σαν τον άλλο τον νόμο της τροχέας, με τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αλλά να τελειώσουμε αυτό. Δηλαδή, εσείς είστε πιο πλούσιος. Θα πρέπει να πληρώσετε μεγαλύτερη συνδρομή, αφού τις ίδιες απολαβές έχουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχετε δίκιο, να σας διακόψω σε αυτό. Ναι. Αυτός που έχει μεγαλύτερο εισοδήματα πληρώνει παραπάνω φόρο εκ των πραγμάτων. Οπότε, φόρο να πληρώσει. Εντάξει. Στα άλλα όλα τα νομικά που λέτε και δεν μπορεί να βγάλει άλλη απόφαση ένας δικαστής. Φόρο είναι να όλα πληρώσει. Ίσα, δεν μπορεί να... Ο φόρος είναι ανάλογο με το εισόδημα. Εντάξει, το καταλαβαίνω όλα. Όχι όλα τα υπόλοιπα τώρα να. Ή το άλλο. Σας λέω, κάντε. Περνάτε με κόκκινο, κύριε Ιωαννίδη, εσείς. Και περνώ και εγώ με κόκκινο. Εγώ, επειδή είμαι φτωχός, θα πληρώσω 50 ευρώ πρόστιμο. Εσείς θα πληρώσετε 200 επειδή είστε πλούσιος. Θα δει δηλαδή ο... Δεν στέκει αυτό. Ναι, στέκει αυτό. Είναι σωστό. Είναι λογικό. Σε ποια λογική στηρίχθηκαν αυτοί που ψήφισαν αυτόν τον νόμο? Σε ποια λογική? Δηλαδή, εσείς έχετε δικαίωμα να κάνετε ατύχημα, να σκοτώσετε κόσμο επειδή είστε πιο πλούσιος. Έτσι πάει να πει αυτό. Δεν ξέρω. Το μόνο σίγουρο είναι, κύριε Γάβρο, τα ελληνικά δικαστήρια θα αποφανθούν. Ο νόμος, αγαπητέ μου, κύριε Ιωαννίδη, ο ποινικός για το ίδιο αδίκημα πρέπει να είναι ίδιος για όλους. Είτε βασιλιάς είσαι, είτε στρατιώτης, ή πλούσιος ή φτωχός, η ίδια τιμωρία, η ίδια ποινή, η ίδια απόφαση του δικαστηρίου. Δεν σε ρωτούν στο δικαστήριο. Οι νόμοι πρέπει να είναι ίδιοι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν σε ρωτούν στο δικαστήριο, είσαι πλούσιος, σου βάλουν μεγαλύτερη ποινή, είσαι φτωχός, λιγότερη ποινή. Όχι, βέβαια. Αφού κάναμε το ίδιο έγκλημα. Δεν ξέρω αν πραγματικά σε αυτό που λέτε, γιατί δεν διάβασα την διαδικασία, θα το έχετε, το γνωρίζετε, γιατί κινούσασταν και στο ελεύθερο επάγγελμα. Θεωρώ ότι καλώς έκαναν και τα δικαστήρια και αποφάθηκαν με αυτόν τον τρόπο που αποφάθηκαν, ότι είναι αντισυνταγματική η διαδικασία αυτή και θα διορθωθεί τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Το άσχημο είναι ότι πολλοί κάποτε νόμοι... θέλετε να σας πω κάτι. Ναι, ναι. Πριν πολλά χρόνια τον εργαζόμενο ακόμη, είχαν βάλει έναν φόρο στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους γιατρούς. Και σε αυτούς που είχαν διδακτορικό δίπλωμα, έβαζαν περισσότερο φόρο. Δηλαδή, τους θεωρούσαν ότι είχαν μεγαλύτερο εισόδημα, όχι πραγματικό, στα χαρτιά, έτσι. Μόνη της η εφορία είχε το δικαίωμα να πει: α, έβγαλες εσύ αυτόν τον μήνα 20.000. Εμείς θα πούμε ότι έβγαλες 30, επειδή έχεις διδακτορικό. Και ανέβαινε έτσι το φορολογητέο εισόδημα και πλήρωνε αυτός που ήταν διδάκτορ, που είχε ένα διδακτορικό δίπλωμα, πλήρωνε περισσότερο φόρο από τον άλλο διπλανό. Έστω και αν ο διπλανός είχε μεγαλύτερη πελατεία και περισσότερο κόσμο. Μάλιστα. Δηλαδή, παράδοξο. Τι θα πει, επειδή με αυτόν τον τρόπο φρενάριζε αυτούς που θέλαν να προχωρήσουν στην επιστήμη, να έχουν μεταπτυχιακό, να γίνουν διδάκτορες, να γίνουν καθηγητές κλπ. Μεγαλύτερη γνώση. Ναι, μεγαλύτερη γνώση. Ήθελαν να σπουδάσουν και επιπλέον κι άλλο, να έχουν πτυχία πολλά. Τους φρενάριζε ότι φοβόταν ο κόσμος
Και ξέρω πολλούς τότε ανθρώπους σταμάτησαν το διδακτορικό στη μέση. Γιατί λέει λεφτά. Του χρόνου, άμα έχω το διδακτορικό δίπλωμα, θα με βάλουν φόρο παραπάνω. Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και δεν πρέπει να γίνονται τέτοια σφάλματα, τουλάχιστον από την νομοθετική εξουσία. Και επειδή συζητάμε συνέχεια, κύριε Γαύρο, είδατε λοιπόν ότι πολλές φορές κατηγορούμε το κράτος, ενώ το κράτος είμαστε εμείς οι πολίτες. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Και η νομοθετική εξουσία κάνει σφάλματα. Εκεί πρέπει να αποδώσουμε τις ευθύνες οι οποίες απορρέουν από την διαδικασία των νόμων των οποίων ψηφίζουν. Έτσι λοιπόν μπορώ να μπω σε μια άλλη θεματολογία, κύριε Γαύρο, και να πούμε ότι κατόπιν αποφάσεως ομόφωνης του Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, τα μέλη του Συλλόγου Πολυτέχνων προσέφεραν δωρεάν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Κοζάνη στο Μαμάτσιο 2.000 ευρώ. Το επόμενο διάστημα θα γίνει με τη μορφή υλικών, τα οποία, αναλωσίμων υλικών, τα οποία θέλει η παιδιατρική κλινική. Εμείς ήρθαμε σε επαφή και με την διοίκηση και με το ιατρικό προσωπικό, την διεύθυνση του τμήματος, τον κύριο Ζαρκινό και την κυρία Λιάνα και άλλους γιατρούς, οι οποίοι μας ζητήσανε κάποια εργαλεία, θα έλεγα, της δουλειάς τους, όπως είναι η ανίχνευση. Εσείς σαν γιατρός καταλαβαίνετε το φλεβόν, έχει ένα αρκετά μεγάλο κόστος και δεν προβλέπεται να το παίρνουν από κάπου αλλού, για να μην τυρανά τα μικρά παιδάκια, τα οποία είναι ίσως και μέχρι 6 μηνών, και τα τυρανά να βρίσκουν τις φλέβες, ενώ με την ανίχνευση αμέσως γίνεται η δουλειά τους, και ταυτόχρονα κάποια αναλώσιμο υλικό το οποίο θα χρειαστούν για τους επόμενους πιθανόν μήνες, και έναν υπολογιστή στο οποίο θα πρέπει να έχουν τα αρχεία των παιδιών που προσέρχονται εκεί για να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εμείς αποδεχτήκαμε αυτή τη διαδικασία. Το επόμενο διάστημα έχουμε επαφές για να μπορέσουμε να πάρουμε τα υλικά και θα τα παραδώσουμε, ίσως να κάνουμε και μια εκπομπή γι' αυτό μικρή, μάλλον να δείξουμε την διαδικασία αυτή. Αυτά τα χρήματα λοιπόν είναι τα χρήματα των μελών του Συλλόγου. Είναι ανταποδοτικά, θα έλεγα, γιατί κάποιος μπορεί να ψέξει να πει πώς και γιατί, αλλά ποιοι έχουν πολλά παιδιά? Πρώτα έχουν οι φίλοι πολίτεχνοι, αλλά αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και από την στήριξη της παιδιατρικής κλινικής, πρώτοι που μπορεί να έχουν ανταποδοτικά ωφέλη είναι οι φίλοι πολίτεχνοι και τα παιδιά τους. Εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο, γιατί το κάνουμε και σε άλλες φορές και με άλλους φορείς, στο να στηρίζουμε τέτοιες δράσεις κοινωνικές. Όσο όφιλε φυσικά η διοίκηση του νοσοκομείου, μας παρακάλεσε να κάνουμε ένα αίτημα για να ακολουθήσουμε την νόμιμη οδό, έτσι όπως γίνεται, για να γίνει η αποδοχή της δωρεάς. Όσο όφιλε το νοσοκομείο έβγαλε την αντίστοιχη ανακοίνωση στις εφημερίδες, στα μέσα δικτύωσης κλπ. Και εμείς είμαστε στη διαδικασία πλέον της έρευνας για να δούμε και να αγοράσουμε το υλικό, το οποίο θα παραδώσουμε πιθανόν τις επόμενες, θα έχει τελειώσει η διαδικασία αυτή, τις επόμενες 7 με 10 μέρες. Μέσα από την διαδικασία αυτή θα το αναδείξουμε και στην εκπομπή και την παράδοση, και ίσως και να έχουμε και κάποια σχόλια και του διευθυντή της κλινικής, του κυρίου Ζαρκίνου, και του διοικητή. Κύριε Ιωαννίδη, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο Σύλλογο Πολυτέχνων. Τα μέλη, κύριε Γάβρο. Και τα μέλη, εντάξει, ασφαλώς. Ναι. Ο Σύλλογος, τα ενεργά μας μέλη. Ακριβώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ψηφίστηκε από τα μέλη και είναι εκεί και παίρνει ορισμένες αποφάσεις. Συγχαρητήρια μεγάλα, πολλά συγχαρητήρια από μένα και από όλο τον κόσμο, διότι πήρε αυτή την απόφαση να κάνει μια χορηγία, μια δωρεά στο παιδιατρικό τμήμα του νοσοκομείου Κοζάνης. Επειδή ξέρω, λόγω επαγγέλματος, τα παιδιά δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται. Και όλοι μας είχαμε και έχουμε παιδιά. Και αυτοί που, και ακόμα και αυτοί που δεν είναι πολύτεκνοι. Όταν έχω ένα παιδί άρρωστο, κύριε Ιωαννίδη, ξέρετε πόσοι τρέχουν να βοηθήσουν αυτό το παιδί με διάφορες συνδρομές, με καταθέσεις στην τράπεζα. Κάθε τόσο δεν βλέπουμε εδώ και στην περιοχή μας γίνονται αυτά. Άρα λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια στο Σύλλογο Πολυτέχνων. Και επειδή ξέρω τι ακριβώς ανάγκες έχει περίπου η παιδιατρική, είναι γι' αυτό το μηχάνημα που λέτε συγκεκριμένα.
επειδή τα παιδιά τα ταλαιπωρούσαν, τα μωρά των 6 μηνών, των ολίγων μηνών του έτους, δεν μπορούσαν να κάνουν φλεβοκέντηση σωστή, να βρουν τη φλέβα, να πάρουν αίμα. Υπάρχει ένα μηχάνημα που φωτογραφίζει τις φλέβες, τις κάνει σε μεγένθηση και ευκολότερα παίρνει το αίμα με μια πεταλούδα η νοσοκόμα ή ο γιατρός, για να μην ταλαιπωρεί το παιδί, να μην κλαίει και να μην μποράει. Άρα λοιπόν, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο Σύλλογο που κάνει αυτήν τη δωρεά των 2.000. Μακάρι να μπορούσε ο Σύλλογος να δώσει και περισσότερα, αγαπητέ μου κύριε Ονίδη. Μακάρι. Σε αυτό θα πούμε κάποια πράγματα. Ναι, να δώσει και περισσότερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για μια δωρεά σωστή, για μένα, για μια ενέργεια πολύ σωστή. Και συγχαρητήρια στο Σύλλογο. Και να δείτε, όποιος λάβει γνώση αυτού του γεγονότος, αυτής της ενέργειας, όλοι θα πούν συγχαρητήρια στο Σύλλογο Πολυτεχνών Κοζάνης. Έτσι κι αλλιώς, κύριε Γαύρο, εμείς είμαστε πάντα. Και μακάρι, σας διακόπτω, μακάρι και όλοι οι άλλοι σύλλογοι. Και διάφοροι άλλοι σύλλογοι, όχι μόνο σύλλογοι πολυτέχνων της Ελλάδος, και σύλλογοι διάφοροι της γειτονιάς, γειτονικοί, να κάνουν τέτοιες προσφορές και δωρές στα νοσοκομεία. Μακάρι. Το χρειαζόμαστε, κύριε Γαύρο, έχετε απόλυτο δίκιο ότι αυτές τις μέρες της κρίσης θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αλληλέγγυοι, για να μπορούμε να στηρίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό που έγινε από εμάς είναι γιατί είχαμε την γνώση και τη συνάντηση που είχαμε, όπως αναφέραμε, τον διευθυντή της κλινικής, γι' αυτό και δεν πήραμε κάτι το οποίο δεν είχαν ανάγκη. Η ανάγκη αυτή λοιπόν προκύπτει από την διαδικασία που αναφέρατε, έτσι πως την είπατε και γλαφυρά ως γιατρός, και θα έπρεπε να γίνει ίσως και πιο νωρίτερα, αλλά και τώρα δεν είναι αργά, είναι μια πολύ καλή κίνηση όπως αναφέρατε και ελπίζουμε να κάνουν τη δουλειά τους οι γιατροί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και δεν είναι όμως μόνο τα παιδιά των Πολυτέχνων που θα βρουν εκεί την ανταπόκριση, αλλά όλα τα παιδιά που προστρέχουν εκεί και έχουν τη φροντίδα του νοσοκομείου Κοζάνης από την παιδιατρική κλινική. Τότε να πω, κύριε Γάβρο, αν κάποιος παρεξηγηθεί, κύριε Ονίδη, και ότι και κατηγορεί στο Σύλλογο για αυτό το πράγμα, τότε θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε, να σας πω κάτι άλλο, διάφορους άλλους συλλόγους που βοηθούν τους λαθρομετανάστες, οι οποίοι είναι και άλλο. Μην ανοίγετε κουβέντα, σας παρακαλώ, κύριε Γάβρο. Δεν θέλω. Άρα λοιπόν, είναι πολύ σωστή η ενέργεια για μένα. Πάρα πολύ. Συγχαρητήρια πολλά. Ένα ενεργό μέλος, κύριε Γάβρο, που είναι κοντά μας, γιατί αυτά είναι από τα χρήματα, από τα ενεργά μας μέλη. Ναι. Γιατί έχουμε, για το πούμε αυτό το πράγμα, ας τα ακούν οι φίλοι πολυτεχνοί. Από τα 1.800 και μέλη που έχουμε στον σύλλογό μας, εξυπηρετούνται όλοι, έτσι όπως αναφέρατε, με την διαδικασία αυτή, από μερικούς ανθρώπους του διοικητικού, γιατί πλέον δεν έχουμε υπάλληλο. Εμείς βάζουμε το χρόνο, την γνώση και την θέλησή μας, 3-4 ανθρώποι του διοικητικού μπορούν και οι άλλοι συμπαραστέκονται, για να είμαστε... να μην αντικούμε κάποια από τα μέλη, γιατί πραγματικά όλα και τα 9 μέλη προσφέρουν σε αυτήν την διαδικασία, με αποτέλεσμα να έχουμε και μια μικρή δυνατότητα, αυτή που αναφέρουμε τώρα, για να πιστεύουμε ανταποδοτικά και στους φίλους πολυτέχνους, γιατί μπορεί να στηρίξαμε και Χριστούγεννα και Πάσχα κάποιες ομάδες φίλων πολυτέχνων οικογενειών που είχαν ανάγκες. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι επειδή τα εισοδήματα του Συλλόγου είναι από τις συνδρομές, αλλά και από χορηγίες που ερχόταν στο παρελθόν, είτε από την περιφέρεια, είτε από το Δήμο, είτε από τον ΕΘΡΕΜ που ήταν μέχρι πρόσφατα, αλλά δυστυχώς όλα αυτά έχουν σταματήσει με την κρίση. Τον δε ΕΘΡΕΜ το σταμάτησε η Ιερά Σύνοδο για τους δικούς της λόγους, οπότε δεν μπορούμε να τον έχουμε. Και επειδή ανάφερα προηγούμενα ότι ένα μέρος είναι ενεργά μέλη, από αυτά τα ενεργά, για να επανέλθω πάλι, από αυτά τα ενεργά μέλη περισσεύει ένα ποσό το οποίο θα το αξιοποιήσουμε με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των Γενικών Συνελεύσεων για ανταπόδοση πίσω στους φίλους πολύτεχνους, γιατί αυτοί τα δίνουν, αυτοί πρέπει να τα πάρουν, να το ωφεληθούν, με την έννοια των εκδηλώσεων και των βραβεύσεων των παιδιών ή των μητέρων που φέρουν στον κόσμο πάνω από 4 τέκνα και γίνονται μέλη μας. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Εδώ να πούμε λοιπόν ότι τα ενεργά μας μέλη για την περσινή περίοδο ήταν από τα 1830, αν θυμάμαι καλά, περίπου 1029. Φέτος ήδη, με την νέα χρονιά, τα ενεργά μέλη είναι 790. Ελπίζουμε τουλάχιστον να ξεπεράσουμε μέχρι τέλης της χρονιάς τα 1000 μέλη από τα 1800. Θα παρακαλούσαμε δε, εμείς δεν κλείνουμε την πόρτα, η πόρτα του Συλλόγου είναι ανοιχτή για όλους και για αυτούς που είναι ενεργοί και μη ενεργοί, γιατί έχουμε ευθύνη να τους υποστηρίζουμε και να τους στηρίζουμε. Καλό είναι να είναι ενεργοί με την θεώρηση των βιβλιαρίων αλλά και της συνδρομής που είναι 18 ευρώ, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι δίνεται η δυνατότητα
να γίνονται πιο ανταποδοτικά κάποιες δράσεις και για τους φίλους πολυτέχνους, αλλά και γύρω για την κοινωνία, όπως αναφέραμε, για την στήριξη τέτοιων δράσεων, όπως την στήριξη της παιδιατρικής κλινικής. Κύριε Ορίδη, για αυτό το θέμα, το ότι αλατώνονται τα ενεργά μέλη, δεν γίνεται μόνο στο σύλλογό μας και στους άλλους. Και φταίει η πολιτεία, κατά δική μου γνώμη. Πάρα πολύ. Όχι, διότι είναι. Περιορίζει η πολιτεία, κύριε Ιωαννίδη, τις διάφορες διευκολύνσεις της πολύτιμης οικογένειας. Και ξέρετε τι λέει ο παππούς και η γιαγιά. Δεν έχω κανένα όφελος. Έχουν. Τι έχουν. Θα σας εξηγήσω. Εκτός από τα εισιτήρια. Όχι, δεν είναι αυτό. Τι? Θα σας εξηγήσω. Δεν λοιπόν. Ξέρω. Μπάσκετος, από ό,τι ξέρω. Όχι, όμως... καλά το άνοιξετε και θα εξηγήσουμε εδώ ότι έχουν. Η πολιτεία, κύριε Ιωαννίδη, έπρεπε να μην είναι τόσο φιδωλή για τις διευκολύνσεις προς την πολύτιμη οικογένεια. Είδατε, θυμάστε κάποτε τι σας έλεγα. Ότι έλεγε ένας αρχαίος σοφός, εάν θέλεις την ειρήνη, ετοιμάζονται για πόλεμο. Είδατε τι γίνεται στη γειτονιά. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος, θα έχει κρατήσει. Θα τα πούμε, εντάξει. Για τα υπόλοιπα, επειδή πήρα το έναυσμα της τελευταίας σας φράσης, να πω το εξής, κύριε Γάβρο, ότι πράγματι περιορίζονται αρκετά πράγματα από τη θέσπιση των μέτρων που είχε μέχρι σήμερα η πολιτεία. Όμως υπάρχουν ακόμη νόμοι τους οποίους η τοπική αυτοδιοίκηση λύνονται τα χέρια της ώστε να κάνει δράσεις. Από ό,τι θυμάστε υπάρχει η δράση της επιστοφής των δημοτικών τερών. Να λοιπόν γιατί θα πρέπει οι φίλοι πολίτεκνοι να είναι μέλη ενεργά για να έχουν και τις απολαβές, γιατί ένα από τα μέτρα τα οποία είναι θετικά με την επιστοφή των δημοτικών στην πόλη της Κοζάνης στο 50%, γιατί σε δύο δήμους είμαστε εμείς, γιατί οι σύλλογοι είναι τρεις στον νομό Κοζάνης, Εορδαίας, Κοζάνης και Σερβίων. Εμείς έχουμε τα μέλη μας σε δύο δήμους, στην Κοζάνη και στο Βόλιο. Έτσι λοιπόν εδώ και αρκετά χρόνια η επιστοφή των δημοτικών τελών μέσω των νόμων που διέπει του ΟΤΑ επιστρέφει τα 50% των δημοτικών τελών, έχει μια μείωση μικρή στα νερά. Το ίδιο λοιπόν εφαρμόζεται πλέον από φέτος. Πήραμε λοιπόν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Βοΐου και από φέτος θα έχει και την επιστροφή των δημοτικών τελών και στο Βόλιο. Πρέπει να αριθμούν πάνω από 320 οικογένειες στο Δήμο Βοΐου. Εκεί αρχικά ξεκινάει, έτσι ξεκίνησε και στο Δήμο Κοζάνης και φέτος έγινε 50%, με 30% και ευελπιστούμε, έτσι που είναι και σε όλους τους Δήμους πανελλαδικά στο 50%, κάποια στιγμή που θα αποφασίσει ίσως και μέσα από όχληση δικιά μας και ο Δήμος Βοΐου, αφού το ξεκίνησε να το κάνει και εκεί κάποια στιγμή 50%. Έτσι λοιπόν, από φέτος, αν μας ακούν οι φίλοι στο Δήμο Βοΐου, ισχύει η επιστροφή των δημοτικών τελών το 30%, άρα κύριε Γάβρο έχουν δυνατότητες για να δουν κάποια ωφέλη και στην τοπική κοινωνία, από τις τοπικές αρχές. Άρα επειδή είναι απαραίτητα να είναι ενεργά μέλη, δηλαδή να πληρώνουν τη συνδρομή και να έχουν θεώρηση της ταυτότητας πολυτεχνίας, εγώ δεν θα αλλάξω να το λέω αυτό. Και ταυτόχρονα φυσικά τον αριθμό ενός βιβλιαρίου στο οποίο θα τους καταθίθεται η επιστροφή των δημοτικών τελών, ανάλογα φυσικά με τα τετραγωνικά που έχει το κάθε σπίτι, γιατί αντίστοιχα πληρώνονται και τα δημοτικά τέλη. Ναι. Από εκεί επιστρέφεται το 30% λοιπόν στους δήμους, στους φίλους των πολυτέχνων του Δήμου Βοΐου και στο 50% στην Κοζάνη. Επικροτούμε την απόφαση αυτή της πολιτείας για την επιστροφή των δημοτικών τελών και αυτή τη στιγμή στον αέρα που είμαστε, κύριε Ιωαννίδη, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες του Συλλόγου μας προς το Δήμο, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κοζάνης. Διαχρονικά που γίνεται η διαδικασία. Διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια γίνεται αυτή η επιστροφή. Άρχισε με ένα 30% επιστροφή και τώρα έχουμε 50%. Άρα λοιπόν και στα παλιότερα δημοτικά συμβούλια και στο σημερινό και στους παλιότερους δημάρχους και στο σημερινό εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας που συνεχίζει αυτό το θεάρεστο έργο. Διότι είναι πάρα πολύ πολύτιμη, κύριε Ιωαννίδη, που έστω και αυτά τα 50-60 ευρώ, τα 80 που παίρνουν πάνω, επιστροφή. Είναι ανάλογα, τι πληρώνουν. Ανάλογα με το πόσο πλέον. Και αυτά ακόμα τα έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Το ίδιο λοιπόν και για το Δήμο Βοΐου. Γιατί... Και ευχόμαστε σύντομα να εφαρμοστεί, βέβαια πάρθηκε η απόφαση, αλλά γίνει και η εφαρμογή.
Τα ευχαριστήριά μας λοιπόν και προς τα εκεί. Και στο Δημοβολείο. Και να πούμε ότι θα πρέπει από τώρα οι φίλοι, γιατί εδώ τοπικά οι φίλοι πολίτεχνοι της Κοζάνης δεν το ξέρουν, από μόνοι τους αν δεν κάνουν την ενέργεια έχουν την ευθύνη, γιατί προσωπικά έχει ο καθένας την ευθύνη να προσέρχεται στους αρμόδιους υπαλλήλους Φεβρουάριο και Μάρτιο που έχουν τον χρόνο ώστε να καταθέτουν τα δικαιολογητικά που χρειάζεται. Το ίδιο λοιπόν θα συμβεί και στην Σιάδιστα, να το ξέρουν. Απλώς, αν θέλετε και θυμάστε, να πούμε επιτροχάδι τι χρειάζεται για να κρατήσουν και οι φίλοι λοιπόν, του Βοΐου τα αντίστοιχα έγγραφα. Εδώ στην Κοζάνη, κύριε Ιωαννίδη, όλοι σχεδόν οι πολίτες το ξέρουν σχεδόν, κάθε χρόνο το λέμε και θα το λέμε σε κάθε εκπομπή από αυτό εδώ το κανάλι. Το λέμε και το λέγαμε και θα το λέμε συνέχεια, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά. Τα ίδια λοιπόν δικαιολογητικά περίπου, νομίζω, χρειάζονται και για το Δήμο Βοΐου. Δηλαδή, να έχουν θεωρημένη την ταυτότητα της Πολυτεχνίας. Άρα να έρχονται στο σύλλογο μας κάθε χρόνο να τη θεωρούν. Οποιαδήποτε μήνα, εμείς το γραφείο μας το έχουμε συνέχεια ανοιχτό. Άρα στις αρχές του έτους, στο τέλος του έτους και στις αρχές να είναι θεωρημένο το για λόγο. Να μπορούν να έχουν και τις επιστροφές του. Ακριβώς. Ένα αυτό. Δεύτερον, να έχουν μαζί τους όταν πάνε στο Δήμο εκεί, μιλώ τώρα για τους δημότες του Δήμου Βοΐου, διότι η Κοζάνη τελείωσε. Λοιπόν, να έχουν μαζί τους τις 6 αποδείξεις της ΔΕΗ, 6 δίμηνες που μας στέλνει η κάθε χρόνο. Μπρος πίσω μια φωτοτυπία, να έχουν αυτά για να τα καταθέσουν στο Δήμο, ούτως ώστε ο αρμόδιος υπάλληλος να βγάλει από εκεί τα δημοτικά τέλη για την επιστροφή. Και επιπλέον να έχουν και μια φωτοτυπία της πρώτης σελίδος ενός βιβλιαρίου τραπέζης, όπου φαίνεται το IBAN, ο αριθμός λογαριασμού, στον οποίο αριθμό θα γίνει η κατάθεση απευθείας από το Δήμο στο όνομα του δικαιούχου πολυτέκνου. Μάλιστα. Και επειδή, κύριε Γάβρο, σήμερα έχουμε ανοίξει μετά τις γιορτές θέματα πολυτεχνικά, να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο. Να πούμε δε μια διαδικασία το προηγούμενο διάστημα που και εμάς ξένησε, αλλά και ταυτόχρονα ταλαιπώρησε και την άνοδο της Συνομοσπονδίας Πολυτέχνων με το να προσέρχονται πάρα πολλοί φίλοι πολυτεχνοί, ώστε να ζητούν το έγγραφο της ανώτατης συνομοσπονδίας για να το καταθέσουν για τους διαγωνισμούς. Και εσείς σε κάθε φάση και σε κάθε ανακοίνωση το λέτε. Άρα, επειδή θα τρέξουν το επόμενο διάστημα, φίλες και φίλοι, αρκετοί διαγωνισμοί και σε πανελλαδική κλίμακα, αν δεν κάνω λάθος, ίσως και μέχρι τέλη της χρονιάς να έχουμε πάνω από 12 τέτοιες προκηρύξεις. Καλόν θα είναι, όπως λέτε κύριε Γάβρο, όλοι οι φίλοι πολίτεχνοι νωρίτερα, γιατί έχει 6 μήνες διάρκεια το έγγραφο αυτό της Ανώτατης Ομοσπονδίας, να έχουν 2-3 τέτοια έγγραφα σπίτι, όταν τελειώνει το ένα, αμέσως να καλούν να έχουν το άλλο, να μην τρέχουν τελευταία στιγμή. Εμείς θέλουμε να τους εξυπηρετήσουμε, δυστυχώς όμως, επειδή και φόρτος εργασίας πέφτει και επειδή δεν τα έχουμε εμείς άμεσα, εκεί βγαίνει και ακόμα μια δυνατότητα του συλλόγου πλέον, να μην πληρώνει κανένας courier. Γίνεται με courier έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό το επόμενο διάστημα θα αλλάξει η διαδικασία και το γραφείο θα είναι ανοιχτό, γιατί λειτουργούσε όλες τις μέρες μόνο Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Από τον Απρίλιο μήνα, από τα μέσα Απριλίου και μετά, θα λειτουργούμε δύο φορές, Τρίτη, Πέμπτη, πάλι 10 έως 1. Για ποιο λόγο το κάνουμε? Επειδή μαζεύουμε όλα τα έγγραφα, έτσι κι αλλιώς οι φίλοι πολίτες μπορούν να ρίξουν από κάτω από την πόρτα τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης. Εμείς τα παραλαμβάνουμε, τα στέλνουμε στην Αθήνα με courier και αυτά έρχονται σε 2 εργάσιμες μέρες πίσω πάλι με courier. Άρα όλη η διαδικασία γίνεται εντελώς δωρεάν για τα μέλη μας. Είτε είναι ενεργά είτε όχι, καλό θα είναι να είναι ενεργά, γιατί δίνεται, είπαμε, μεγαλύτερη δυνατότητα στο να κάνουμε μεγαλύτερες εκδηλώσεις για όφελος των ίδιων των πολυτέκνων. Άρα, γρηγορότερα λοιπόν να κάνουμε τις ενέργειες ώστε να έχουμε τα έγγραφα που χρειαζόμαστε στις επόμενες διαδικασίες των διαγωνισμών που θα τρέξουν. Άρα, λοιπόν, και να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Συνοπτικά, να μας καταλάβουν οι φίλοι τηλεθεατές, οι πολυτεκνοί. Όποιος θέλει πιστοποιητικό πολυτεκνίας να έρχεται να το ζητάει εγκαίρως, όχι μια-δυο μέρες πριν λήξει η προθεσμία κατάθεση των δικαιολογητικών για τη θέση, για το διορισμό. Άρα λοιπόν, νωρίτερα, πολύ νωρίτερα και μάλιστα, διότι το πιστοποιητικό αυτό έχει ισχύει 6 μήνες. Άρα, αν το πάρει σήμερα και ο διαγωνισμός του είναι μετά από ένα μήνα, δεν τον πειράζει. Και μετά από 2 και 3 μήνες. Και 4 και 5. Ωραία. Τι χρειάζεται όμως? Θα πρέπει να έχει το πιστοποιητικό του Δήμου αυτό το μέλος μας.
θα έρθει στο γραφείο μας. Αν παρελπίδα βρει κλειστό το γραφείο, μπορεί το πιστωτικό του Δήμου να το βάλει από κάτω από την και πόρτα. Και πρωί και απόγευμα και ό,τι ώρες να είναι. Όχι, και μεσάνυχτα να έρθει στο γραφείο μας, να βάλει το πιστωτικό του Δήμου κάτω από την πόρτα μας, στο γραφείο μας, να γράψει επάνω. Δύο πιστοποιητικά, τρία, όσα θέλει τώρα. Δύο, τρία, τέσσερα πιστοποιητικά πολυτεχνίας. Οπότε εμείς την άλλη μέρα θα το στείλουμε στην Αθήνα, σε λίγες μέρες να ξέρει θα έρθει να το πάρει. Επομένως, όλοι θα εξυπηρετούν, έστω κι αν ακόμα το γραφείο μας θα λειτουργεί μόνο δύο μέρες της εβδομάδος. Μάλιστα, και επειδή είπαμε κύριε Γάβρο ότι οι δράσεις του Συλλόγου Πολυτέχνων είναι πολυσχηδείς και έτσι κι αλλιώς μας δίνεται η δυνατότητα, επειδή δεν έχουμε πλέον και υπάλληλο. Κάνουμε τη δουλειά μόνοι μας, τα χρήματα που περισσεύουμε από τα μέλη μας τα επιστρέφουμε πίσω. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν έχουμε χορηγία φέτος, χάσαμε τον Γέροντα Εφραίμ, την εκδήλωσή μας θα την κάνουμε φέτος εξιδίων μπορών. Θα γίνει πιθανόν στην Κοζάνη, θα ορίσουμε την ημερομηνία και το χρόνο που, μάλλον και τον χώρο που θα γίνει. Υπάρχουν δύο επιλογές τις οποίες εξετάζουμε. Απλώς να ανακοινώσουμε στους φίλους πολυτέχνες που μας ακούν. Όσα παιδιά έχουν εισεχθεί στα πανεπιστήμια αυτή την περίοδο, την χρονιά που έχει περάσει, να μας το δηλώσουν έγκαιρα για να μπορέσουμε να τους καλέσουμε στην εκδήλωση η οποία θα λάβει χώρα άμεσα και φαντάζομαι εκεί, κύριε Γάβρο, τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου, για να τελειώσουν και την εξεταστική περίοδο τα παιδιά, τα φοιτητές μας. Και να μπορέσουμε να τους έχουμε όλους κοντά μας, να κάνουμε και αυτή την προσπάθεια που κάνουμε χρόνια, να τιμήσουμε την προσπάθεια των παιδιών, αλλά και των μητέρων. Παρακαλούμε όσες δεν μας γνωστοποίησαν ότι έφεραν πάνω από το πέμπτο παιδί στον κόσμο, να μας το γνωστοποιήσουν και να μπορέσουμε να βραβεύσουμε και αυτές τις μητέρες. Άρα κύριε Γάβρο, δυστυχώς λοιπόν, οι χορηγίες μας έχουν τελειώσει. Δεν πειράζει. Ο σύλλογος εμείς θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια από ίδιους πόρους. Και θα ορίσουμε λοιπόν τις επόμενες μέρες και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πώς θα γίνει η διαδικασία, σε ποιο χώρο θα γίνει και να καλέσουμε τα μέλη μας τα οποία θα παρακαλούσαμε για μια ακόμη φορά να είναι κοντά μας έτσι όπως ήταν τις τελευταίες φορές σύσσωμα για να δώσουμε και το μήνυμα ότι είμαστε και ενωμένοι και αποφασισμένοι για πολλά ζητήματα γιατί από εκεί απορρέουν και οι δικές μας δυνάμεις να μπορέσουμε να απαιτήσουμε και όπως αναφέρατε και από την κεντρική εξουσία αυτά που πραγματικά δικαιούται η πολυτεχνική οικογένεια. Να λοιπόν κύριε Ιωαννίδη, μια άλλη καλή δράση του Συλλόγου εις πείσμα αυτών που πολλές φορές μας κατηγορούν. Να λοιπόν ότι ο Σύλλογος φροντίζει για όλα αυτά τα παιδιά. Λέμε πάλι, όσες μητέρες απέκτησαν πέμπτο και επιπλέον παιδί κατά το έτος 2017, να μας το γνωστοποιήσουν, να έρθουν σε επαφή με το Σύλλογο, να μας το γνωστοποιήσουν για να τους βραβεύσουμε. Επίσης, να μας γνωστοποιήσουν όλα τα παιδιά που εισήχθησαν στα πανεπιστήμια, αγόρια, κορίτσια, οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε σχολή της Ελλάδος, που πέτυχαν πέρσι, που έγιναν εξετάσεις, δηλαδή για το σχολικό έτος 2017-2018. Άρα, όλοι αυτοί οι φοιτητές και φοιτήτες να μας γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους, ούτως ώστε να βραβεύσουμε αυτούς τους φοιτητές και αυτές τις φοιτήτρες που πέρασαν σε οποιαδήποτε σχολή της Ελλάδος. Μάλιστα, και ας παρακολουθούν και την εκπομπή, ούτως ώστε από αυτή την εκπομπή εδώ θα πούμε και τον τόπο της εκδήλωσης και τον χρόνο και πότε ακριβώς θα γίνει η εκδήλωση. Έτσι κι αλλιώς. Κύριε Γάβρο, πριν πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να τονίσουμε για ακόμη μια φορά ότι από το Σύλλογο Πολυτέχνων αλλά και από τους συλλόγους οι οποίοι εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Άσχετο και πέρα από την συνεργασία που έχουμε σε πανελλαδική κλίμακα αλλά και με την Ανώτερη Συνομοσπονδία Πολυτέχνων Ελλάδος, η αγαστή συνεργασία αυτή φαίνεται μέσα και από την διαδικασία το ότι βρίσκονται αρκετές φορές εδώ και οι πρόεδροι των πολυτέχνων της ευρύτερης περιοχής, Καστοριάς, Φλόρινας, Γρεβενών, ειδικότερα δε των όμορων περιοχών της Χιατίστης και του Σιατίστης, λέω, των Σερβίων και της Πτολεμαΐδος. Και μάλιστα ειδικότερα δε με τον κύριο Μπουχουρά, στο παρελθόν είχαμε και λόγω των γνώσεων που είχε ως λυκειάρχης και πολλά θέματα που αφορούσαν τις εξετάσεις κλπ. Ίσως και στην φετινή περίοδο, γιατί έχει περάσει ο χρόνος, να τον έχουμε κοντά μας το επόμενο διάστημα για να μας πει λίγα πράγματα
για κάποια ζητήματα, γιατί θα αρχίσουν οι Πανελλήνιες. Γιατί ίσως νωρίτερα πρέπει να την κάνουμε την εκπομπή εκείνη, για να δώσουμε και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Εδώ δε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα η εκδήλωση της Πτολεμαΐδος, αυτή που αναφέραμε και εμείς που θα κάνουμε σε χρόνο που θα ορίσουμε, η βράβευση λοιπόν των μητέρων και των παιδιών που περάσαν στα ΑΗ και ΤΕΗ, και οφείλουμε να το αναφέρουμε. Σήμερα λοιπόν είναι η εκδήλωση της Πτολεμαΐδος για αυτή την προσπάθεια που γίνεται από όλους σχεδόν τους συλλόγους και ο ένας στηρίζει τον άλλο. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος, κύριε Γαύρο, και θα επανέλθουμε στο δεύτερο για θέματα που δεν είναι πολυτεχνικά, αλλά άπτονται της οικονομίας, ίσως και των γεωπολιτικών δεδομένων που βλέπουμε μέχρι σήμερα. Φίλες και φίλοι, ένα σύντομο διαφημιστικό και πάλι κοντά σας σε λίγο. Φίλες και φίλοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι κοντά σας, πάντα με τον κύριο Γαύρο. Κύριε Γαύρο, στο πρώτο μέρος είδαμε κάποια ζητήματα, γιατί είχαμε αρκετά καιρό να τα πούμε όσον αφορά για τους φίλους πολυτέχνους. Θα το κάνουμε συχνά από εδώ και πέρα και με τις εκπομπές μας. Να πούμε δε ότι την ερχόμενη Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε κοντά μας τον παλιό πρόεδρο, τον κύριο Τσακαλίδη, ο οποίος έχει γράψει ένα όμορφο βιβλίο και θα το αναδείξουμε μέσω της εκπομπής μας. Θα τα πούμε τότε όμως, θα το αφήσουμε μέχρι τότε, μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη. Να δούμε, όπως είπαμε, κάποια στοιχεία οικονομικά και ελπίζοντας ότι η οικονομία της πατρίδας μας σιγά σιγά θα ανεβαίνει. Ακούμε ότι θα πέσουν περίπου 20 δισεκατομμύρια με διάφορες χρηματοδοτήσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία το επόμενο διάστημα. Μακάρι να γίνει αυτό. Είναι το ΕΣΠΑ, είναι το ΔΑΔΗΜ, είναι κάποιες άλλες μορφές χρηματοδότησης. Για να ανοίξουν θέσεις εργασίας, για να κρατήσουμε έστω τα υπόλοιπα παιδιά μας, κύριε Γαύρο, εδώ και για να μην ξενιτεύονται. Αναφέρθηκα για κάποιους διαγωνισμούς που θα τρέξουν πραγματικά από το επόμενο διάστημα, αλλά να είναι σε γρήγορση και φίλοι πολύτεχνοι για ακόμη μια φορά για τα έγγραφα τα οποία χρειάζονται και όλοι οι άλλοι που μας ακούν, γιατί μας ακούν πολλοί κόσμος, κύριε Γαύρο, και από τους άλλους φίλους πολίτες που μας παρακολουθούν, για να έχουν και έγκαιρα και ήδη τα έγγραφα τα οποία χρειάζονται για να καταθέσουν. Έτσι κι αλλιώς αυτά είναι όλα μέσω ΑΣΕΠ. Και μακάρι να φτάσει κάποια στιγμή η ανεργία να μειωθεί τόσο πολύ, όσο να μην υπάρχει κανένας άνεργος, κύριε Γαύρο, γιατί το κυριότερο πράγμα σε μια κοινωνία είναι πραγματικά ο κάθε άνθρωπος να έχει την εργασία του και να κάνει πραγματικά τα όνειρά του πραγματικότητα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ελπίζοντας λοιπόν σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να πούμε ότι αναμένονται για να μπορέσουμε να δούμε και κάποια θετικά βήματα. Θέλω να ανοίξω ακόμα ένα κομμάτι όσον αφορά τα γεωπολιτικά πλέον. Βλέπουμε τι γίνεται και στην πατρίδα μας με τις οχλήσεις, με τους φίλους γείτονές μας σε εισαγωγικά. Αλλά το τραγικό τελευταίο γεγονός είναι η προσπάθεια για μένα της επίθεσης εναντίον της Συρίας, με το πρόσχημα ότι δημιούργησαν, μάλλον έριξαν χημικά και άμαχος πληθυσμός, αν θυμάμαι καλά γύρω στα 70 άτομα, έχουν πεθάνει από τα χημικά και αρκετοί άλλοι είχαν προβλήματα υγείας. Είδαμε και στο παρελθόν μια τέτοια προσπάθεια, κύριε Γαύρο, η οποία αποδείχθηκε τελικά ότι δεν ήταν έτσι όπως λεγόταν. Δυστυχώς για μας, οι οποίοι δεν έχουμε καλή εικόνα, είτε μας πληροφορούν ή άλλα κέντρα θέλουν να κάνουν κάποιες αλλαγές, βρίσκουν έναν εύσχυμο τρόπο για να μπορέσουν να χτυπήσουν και να αλλάξουν τα δεδομένα σε κάποιες περιοχές. Θα είμαστε μάρτυρες για ακόμη μια φορά, και επειδή αν θυμηθούμε το πρόσφατο παρελθόν και στην Σερβία, ενώ πήγαν πράγματι να βάλουν υποτίθεται μια σειρά εκεί, γιατί γινόταν εχθροπραξίες, οι βόμβες δεν κοιτάνε που θα χτυπήσουν, κύριε Γαύρο. Και λέω εγώ τώρα, εάν πραγματικά πέσουν εκεί, θα ξεχωρίζουν, δεν θα χτυπάνε παιδιά αυτοί? Γιατί αν θυμόμαστε καλά, στην Σερβία υπήρχαν 2.500 νεκροί άμαχοι από αυτήν τη διαδικασία των αεροπλάνων, οι οποίοι κάναν τη δουλειά τους εκείνη την εποχή.
Τώρα μιλάμε για πυράβλους. Θα πέσουν κάποιοι πύραυλοι, θα πέσουν πράγματι μόνο σε στρατιωτικές μονάδες. Δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτονται οι ισχυροί του κόσμου. Βλέπουμε εκεί ότι βρίσκεται η Αμερική, η Γαλλία, η Αγγλία και το Ισραήλ. Με μία πίεση όσον αφορά την Ρωσία για να παρατήσει τον Άσαντ. Αυτή η προσπάθεια νομίζω κρατάει πολλά χρόνια. Είναι μια χριστιανική χώρα, ας το πούμε και αυτό. Και δεν ξέρω πού αποσκοπεί αυτή η διαδικασία της αλλαγής της εξουσίας του Άσαντ. Σταματάω εδώ, σας δίνω το λόγο να σχολιάσετε. Κύριε Ιωαννίδη, θα πούμε και άλλα μετά. Να πω πρώτα πριν πούμε για τα κοντινά μας αυτά. Μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, ήθελα να ξέρω κατά πόσο ωφελήθηκε εκείνη η περιοχή, αλλά και οι γύρω περιοχές. Βλέπετε τι προβλήματα έχουμε συνέχεια. Και εμείς έχουμε πρόβλημα με τα Σκόπια. Η Βουλγαρία έχει πρόβλημα. Εμείς με τη Βουλγαρία, εμείς με την Τουρκία, διότι αμέσως οι Τούρκοι θέλουν να υποστηρίξουν τα Σκόπια επειδή είναι ομόθρησκοι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τι ωφελήθηκε και η περιοχή και όλος ο κόσμος. Όχι όλοι, κύριε Γάβρο, είναι μισή-μισή στα Σκόπια, είχε χριστιανούς. Έχει χριστιανούς. Σιγά-σιγά τους εξαφανίζουν. Λοιπόν, άρα λοιπόν, κάτι άλλο. Με κάτι άλλο, πριν φτάσουμε στον Άσαντ. Πριν πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα τώρα, 15 χρόνια θα είναι τότε, οπότε έριξαν το Σαντάμ, το Χουσέιν, με το αιτιολογικό ότι έχει πυρηνικά όπλα και χημικά όπλα. Και δεν βρέθηκε τίποτα. Λοιπόν, τι κέρδισε και η περιοχή εκείνη, όλο πολέμους έχουν, εμφυλίους πολέμους, αλλά και η ανθρωπότητα. Έριξαν τον Καντάφη, ήταν λέει δικτάτορες. Οι άνθρωποι, άμα τους ρωτήσεις τώρα, οι μισοί είναι σκοτωμένοι τώρα. Οι μισοί έχουν γίνει πρόσφυγες, έφυγαν από εδώ και από εκεί, οι άλλοι μισοί ζουν εκεί και αυτοί δεν ζουν καλά. Λοιπόν, έριξαν τον άλλον στην Τινησία, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Τον Αιγύπτιο, τον Μουμπάρακ, τον Γκαντάφη της Λιβύης κλπ. Όλους αυτούς λοιπόν, τι κέρδισε η ανθρωπότητα με το να κάνει όλους αυτούς τους πολέμους. Πόσος κόσμος σκοτώθηκε σε όλα αυτά τα κράτη, κύριε Ιωαννίδη. Δυστυχώς για την Ελλάδα. Βέβαια είναι και ευτύχημα το ότι είμαστε σε αυτή την περιοχή εδώ, αλλά συγχρόνως είναι και ατυχία διότι είμαστε σε ένα σημείο όπου ενώνονται οι τρεις Ήπειροι, Ευρώπη, Ασία, Αφρική. Σε ένα πολύ μεγάλο σημείο, σε ένα σπουδαίο σημείο. Και όλοι λοιπόν εποφθαλμιούν την Ελλάδα. Όλοι μας θέλουν. Αλλά δεν μας θέλουν για καλό. Μας θέλουν για δικό τους συμφέρον μας θέλουν. Βλέπετε λοιπόν ότι η Τουρκία συνέχεια μας απειλεί. Και αυτά που λέμε ότι τάχα απειλή δεν είναι. Είναι πραγματικές οι απειλές, κύριε Ιωαννίδη. Οι δικοί μας δεν το βλέπουν έτσι. Το ζήτημα είναι, κύριε Γάβρο, σε αυτό έχετε δίκιο. Ανοίξατε άλλο θέμα για την πατρίδα μας. Πραγματικά έχει να κάνει με τους φυσικούς πόρους της πατρίδας μας. Βεβαίως. Και επειδή φαίνεται έχει αντιληφθεί η Τουρκία ότι το επόμενο διάστημα οι μεγάλες δυνάμεις έχουν σχεδιάσει πιθανόν να αρχίσουν να βγάζουν τους φυσικούς πόρους της πλούσιας πατρίδας μας, κατά τα άλλα μας φτωχοποιούν κάποιοι εσχεμένα. Ναι. Θυμάστε, έχουμε κάνει επανειλημμένα εκπομπές τέτοιες. Ναι. Για ποιο λόγο λοιπόν φτάνει να έχουμε μνημόνια για να φτάσω σε ένα επίπεδο πλήρη ελέγχου για να πούμε δεν πειράζει, αφήστε τα, μην ανησυχούμε, άστα να κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε μέχρι σήμερα και όχι επειδή χρωστούσαμε. Είναι μια πλούσια χώρα που το επόμενο διάστημα φαίνεται ότι οι Τούρκοι έχουν αντιληφθεί. Οι μεγάλες δυνάμεις θα αρχίσουν να βγάζουν αυτό το πλούτο και σου λέει από αυτήν τη διαδικασία, επειδή και χρόνια ήταν και αυτοί εδώ, ήταν κατακτήτες, δικαιούμαστε κι εμείς και με κάποιο τρόπο είτε με αυτό το σκεπτικό ώστε να πάρουν κάποιες, αυτά φυσικά τα κάνουν γεωπολιτικοί αναλυτές, να έχουν μια πρόσβαση και σε αυτόν τον φυσικό πλούτο τον οποίο έχει δυστυχώς η πατρίδα μας. Ας ελπίζουμε ότι, κύριε Γάβρο, δεν θα έχουμε μεγάλα προβλήματα εμείς. Δυστυχώς όμως το τι σχεδιάζουν οι ισχυροί του κόσμου θα το δούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Ελπίζοντας φυσικά στην Παναγία και στον Χριστό ότι θα είναι σε μια θετική κατεύθυνση και δεν θα έχουμε τέτοιες οχλήσεις οι οποίες θα είναι άσχημες για την πατρίδα μας, να ευχηθούμε δε και στην κίνηση την οποία γίνεται εκεί προς τη Συρία να πριτανεύσει η λογική, να βρουν λύσεις πραγματικά πολιτισμένες και ας αφήσουν τα όπλα στην άκρη και να ψάξουν να βρούνε τι ενώνει τους λαούς και τι μπορεί να πάει μια διαδικασία, ένα βήμα προς τα μπρος
για να μπορέσουν πραγματικά όλοι να επωφεληθούν από τον φυσικό πλούτο τον οποίο μπορεί να έχει κάθε χώρα, είτε μπορεί κάποια συμφέροντα άλλα πιο ισχυρά να τον εκμεταλλευτούν και να βρουν τις λύσεις, τις ενδεδειγμένες λύσεις. Από τότε που άρχισε αυτό το θέμα, κύριε Ονειδική, στη Συρία, πάνω από 3 εκατομμύρια κόσμος έχουν γίνει πρόσφυγες. Αρκετοί ήρθαν στην Ευρώπη, αλλά αρκετοί είναι ακόμα στην Τουρκία μέσα, εκεί γύρω, στα σύνορα της Τουρκίας, με τις άλλες χώρες. Αλλά και αυτοί που ήρθαν στην Ευρώπη, η Ευρώπη αρχίσει σιγά σιγά να μην τους αντέχει τώρα. Δεν μπορεί να αντέξει περισσότερο. Βλέπετε, στην Ουγγαρία δεν δέχονται ούτε έναν. Θα ψηφίσουν και νόμο εκεί. Να μην δεχτούν ούτε έναν. Δίνετε την ευκαιρία, συνεχίστε. Ούτε έναν. Μου δίνετε την ευκαιρία να ανοίξουμε άλλο θέμα. Το ίδιο και ο Αυστριακός καγκελάριος. Λοιπόν, εγώ δεν τους κατηγορώ και πολύ, διότι ξέρεις τι λέει ο Ούγγρος. Οι δικοί μου οι πολίτες εδώ είναι οι μισοί άνεργοι, όπως και η Ελλάδα δηλαδή. Και έχουν μεροκάμα το 500 ευρώ. Άμα πάρω και 500.000 πρόσφυγες, πώς θα τους ταΐσω? Δεν μπορεί να τους ταΐσει. Όπως γίνεται και στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσοι παραπονούνται οι Έλληνες, κύριε Ονίδη? Γιατί παραπονούνται? Βλέπω έναν εδώ που λέει το εξής. Κοιτάξτε τι λέει. Λοιπόν, πρόσφυγες, Πακιστανοί, Σύριοι, Αφγανοί και όλοι και λοιπά, όλοι πηγαίνουν στην ουρά, στον ΟΑΕΔ και λοιπά, για να πάρουν ένα επίδομα. Το επίδομα αυτό είναι 400, 500, άντε 600 ευρώ, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Λοιπόν, έχουν δε αρκετοί από αυτούς, το δηλώνει ο άνθρωπος, στα χέρια τους ένα τηλέφωνο που κάνει 1000 ευρώ. Κάτι κινητά τηλέφωνο, 1000 ευρώ κάνουν. Το δικό μου, κύριο Ανίδη, ξέρετε πόσο κάνει? Να το. 40 ευρώ κάνει. Μάλιστα. Αυτό το τηλέφωνο το δικό μου. Δεν αξίζει παραπάνω. Αυτοί όμως οι άνθρωποι είναι και δεν έχουν και να φάνε κιόλας. Κατοικούν τώρα σε σκηνές, άθλιες συνθήκες, ούτε θέρμανση, ούτε φαγητό, ούτε ενδύσιμο, ούτε τίποτα. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα, αυτά όλα, της τακτικής των μεγάλων εκεί στη Συρία. Δηλαδή, δεν πρώτα, είναι μόνο η Συρία, είναι όλος ο κόσμος. Όλη την περιοχή εκείνη, εν πάση περιπτώσει, όλη την περιοχή. Λοιπόν, και τώρα, άμα γίνει και πόλεμος, εκτός του ότι θα αυξηθούν οι προσφυγικές ροές, πάρα πολλοί θα σκοτωθούν εκεί. Και άμαχοι. Άμαχοι, γιατί η Οβίδα διαλέγει ποιος έχει όπλο και ποιος δεν έχει, να σκοτώσει αυτόν που έχει όπλο. Είναι οι έξυπνες βόμβες που λέμε. Ναι. Έξυπνες, δεν ξέρω τι είναι, αν είναι έξυπνες, έχει να σκοτώνει όλο τον κόσμο, όπου πέσει θα σκοτωθεί. Έτσι. Πολλοί δεν ακούμε κάθε τόσο, πάρα πολλοί άμαχοι πηγαίνουν και κρύβονται σε στρατόπεδα, σε εκκλησίες, σε νοσοκομεία, σε Ερυθρό Σταυρό για να μην σκοτωθούν και όπως σκοτώνονται και εκεί. Έχετε δίκιο, κύριε Γαβρό, γι' αυτό. Εγώ θα έλεγα. Κρίμα δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Με δίνετε την αφορμή. Γιατί λέτε για τη μετανάστευση που πολλοί δεν θέλουν να την κάνουν και γίνεται λόγω των δυσμενών συνθήκων οι οποίες επικρατούν είτε από οικονομικής πλευράς είτε από τη συνθήκη των πολέμων που γίνεται σε όλη την περιοχή. Και η Συρία είναι τελευταία, αλλά δεν θυμάστε καλά, κύριε Γαβρό. Πιο παλιά είχαμε το Ιράκ, είχαμε το Αφγανιστάν, είχαμε όλες τις περιοχές και μικρές εστίες υπάρχουν σχεδόν σε όλες εκείνες τις περιοχές εκεί. Υπάρχει και ένα σχέδιο, κύριε Γαβρό, ένα σχέδιο από κάποιους ηθήνοντες υψηλά ιστάμενους αλλαγής της σύνδεσης της Ευρώπης. Να μην υπάρχει αυτή η ομογένεια. Δυστυχώς δεν είναι τωρινό σχέδιο. Αυτό το σχέδιο έχει εξυφανθεί εδώ και δεκάδες χρόνια. Αν θυμάμαι καλά, πριν το 80, τη δεκαετία του 80, και σήμερα φαίνεται αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Είπατε για τις αντιδράσεις ή τις φοβίες των διαφόρων χωρών. Βεβαίως. Πιθανό εμπλέον και της Γερμανίας, με μικρότερη φυσικά, γιατί έχει ανάγκη από χέρια εργασίας. Διότι η τάση των ανθρώπων αυτών είναι να μην εναρμονίζονται με τους νόμους, τις συνθήκες της κάθε χώρας. Υπάρχει δηλαδή ένα αρνητικό σκεπτικό με την έννοια το ότι δεν αλλάζουν στο να σέβονται έτσι κι αλλιώς η πολιτεία στην οποία πάει σέβεται και τα ήθη και τα έθιμα της κάθε κοινωνικής ομάδος, αλλά δεν σέβονται αυτοί τους νόμους εκεί που βρίσκονται. Δημιουργούν συνέχεια προβλήματα, έχουν άλλα σκεπτικά και δυστυχώς αυτά οθεί τις χώρες να προφυλάσσονται εν μέρη αυτές που αναφέραμε. Δυστυχώς για κάποιους αυτό είναι αρνητικό με την έννοια το ότι δεν σκέφτονται την ανθρώπινη φύση και παίρνοντας μόνο τη μία πλευρά. Απ' την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να κατανοήσουν και αυτοί που έχουν αυτή τη θέση ότι το κάθε κράτος ξεχωριστά προστατεύει τους δικούς του θεσμούς και νόμους έτσι όπως πρέπει. Μάλιστα θυμόμενος εδώ και τον Καναδό
Πρωθυπουργό, όταν απέτησαν εκεί κάποια πράγματα οι εκεί μετανάστες μουσουλμάνοι που πήγαν, τους είπε: «Κύριε, άμα δεν σας αρέσει εδώ και δεν σας αρέσουν οι νόμοι οι δικοί μας, μπορείτε να πάτε στις χώρες που έχουν τους αντίστοιχους νόμους και τα αντίστοιχα πράγματα που θέλετε να κάνετε. Αν δεν σας αρέσει, μπορείτε να πάτε εκεί». Μία απλή και όμορφη κίνηση του τότε Πρωθυπουργού και της ή Προέδρου, δεν ξέρω τι ήταν, της, του Καναδά. Γιατί απαιτήσαν πράγματα εκεί. Δυστυχώς, κύριε Γάβρο, είπαμε για μία ακόμη φορά, αυτός είναι ο φόβος των ανθρώπων που είναι στις εξουσίες αυτών των χωρών, ότι έχουν προβλήματα, δημιουργούν προβλήματα εκεί που πηγαίνουν οι μάζες αυτές των μεταναστών. Γιατί, για να είμαστε ειλικρινείς, μετανάστες είμαστε κι εμείς. Αυτή τη στιγμή η ελληνική πολιτεία, η Ελλάδα μας λοιπόν, έχει περίπου 700.000 νέους που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Το ζήτημα όμως που είναι με εμάς είναι το εξής. Φύγαμε νόμιμα έγγραφα, με το όνομά τους, με τη διεύθυνσή τους και εκεί εργάζονται για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Το ίδιο και αυτοί πιθανόν που έρχονται από εκεί. Δυστυχώς όμως, κύριε Γάβρο, ενώ οι δικοί μας ανθρώποι εκεί εναρμονίζονται καλύτερα και είναι και πιο παραγωγικοί από κάθε άλλη προσδοκία που θα είχαμε, οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται, η νέα φουρνιά μεταναστών, σε κάποιες από τις χώρες δημιουργεί τεράστια προβλήματα, δεν τα κοινοποιούν προς τα έξω. Όποιος θέλει όμως μπορεί να τα δει στις διάφορες χώρες, όπως είναι η Σουηδία, η Γαλλία, και λίγο στη Γερμανία τελευταία, γι' αυτό και βλέπετε ότι είχε αλλάξει ριζικά η κυρία Μέρκη όσον αφορά το μεταναστευτικό. Δεν είναι τόσο ανοιχτή όσο ήταν νωρίτερα. Είναι η Γερμανία, έχει ανάγκη και θέλει ακόμα λοιπόν, και τώρα θέσεις εργασίας. Να κλείσω. Ναι. Ελπίζοντας όμως, κύριε Γάβρο, ότι αυτό που είπατε νωρίτερα θα πρέπει να αλλάξει και οι θύνοντες οι οποίοι έχουν την εξουσία σε μια σωστή λογική να παράγουν και να βγάλουν τον πλούτο σε σωστή βάση στις χώρες που είναι, γιατί και αυτοί έχουν πλούτο, για να μπορέσουν να παραμείνουν στις χώρες τους και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα και να μην φεύγουν και βγαίνουν έξω σε άλλες χώρες και δημιουργούν θέματα. Ό,τι χρειάζεται να γίνει και έτσι κι αλλιώς διαχρονικά γινόταν αυτό, θα γίνεται, γιατί δεν μπορεί να σταματήσει η μετανάστευση, αλλά σε λογικά πλαίσια και σε βάση νομότυπη. Έχετε το η διαφορά, κύριε Ανίδη, με τα δικά μας παιδιά που έγιναν μετανάστες τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης εδώ, είναι όλοι με χαρτιά, όπως λέτε, ξέρουμε που μένουν, εργάζονται όλοι και προσαρμόζονται εύκολα στους νόμους της εκεί χώρας που ζουν και υπακούν στους νόμους. Ξέρετε, εδώ στα hot spot της Ελλάδος, στους χώρους αυτούς υποδοχής μεταναστών, προσφύγων και συντήρησης μεταναστών, πόσοι βιασμοί, πόσες δολοφονίες, πόσοι ξενοδαρμοί γίνονται, πάρα πολύ. Μην το ανοίξουμε. Πάρα πολύ, μεταξύ τους. Μην το επεκτείνουμε. Ναι. Ναι, αλλά θέλω να σας πω τη διαφορά. Η άλλη κουρτούρα, άλλο σεβασμό. Αλλά λόγω αυτών των καταστάσεων εμφανίστηκαν σαν μανιτάρια χιλιάδες ΜΚΟ, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και ήθελα να ξέρω, αυτοί που διοικούν αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, από πού πληρώνονται? Από πού υποχρεούνται? Ξέρετε τι παίρνουν χορηγίες από τα κράτη για χρήματα? Να σας πω κάτι, και πολλές φορές γίνονται και εκεί πολλά τρωτά. Μια μη κυβερνητική οργάνωση στην IT Αγγλική, διότι η IT στην Αγγλία είναι, λοιπόν, προσέλαβε για τα μέλη της διοίκησης της μη κυβερνητικής αυτής οργάνωσης ιερόδουλες επαμοιβή για την διασκέδαση των μελών της μη κυβερνητικής αυτής οργάνωσης. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε τι έχουμε που καταντούμε. Μην παίρνουμε, κύριε Γαβρό, το ακραίο περιστατικό. Το έχετε καταγράψει, ναι, το έχουμε δει και στα μέσα δικτύωσης. Αν δεν υπήρχε όμως αυτή η μη κυβερνητική, δεν θα γινόταν αυτό το θέμα. Εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι και κάνουν διάφορα ζητήματα που είναι εκνομές πράξης, όπως λέτε και εσείς. Για μένα, κύριε Ανίδη, η προσωπική μου γνώμη. Θα μπορούσε να υπάρχει έλεγχος. Ακριβώς, όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να ελεγχθούν, όσες παράγουν έργο σωστά, αλλά όσες δεν παράγουν έργο, όχι να τους πληρώνουμε λεφτά, να παίρνουμε τους φόρους από τον νομοταγή των πολίτη, να δίνουμε στη μη κυβερνητική οργάνωση και να ταξοδεύουν τα λεφτά έτσι σε τέτοια πράγματα. Εγώ ξέρω μη κυβερνητική οργάνωση κάποτε, το ξέρω συγκεκριμένα εδώ ελληνική, μία είχε ζητήσει επιχορήγηση από το ελληνικό δημόσιο για να διδάξει σε μια χώρα της Αφρικής, δεν θυμάμαι σε ποια, πώς φυτεύουν ντομάτες. Σε μια χώρα δεν φυτρώνει τίποτα εκεί.
Στην έρημο. Μία άλλη μη κυβερνητική οργάνωση μετά τα επεισόδια της Ιουγκοσλαβίας είχε επιχορηγηθεί με χρήματα του ελληνικού δημοσίου για να πάει να κάνει ναρκαλιευτικά έργα στην Ιουγκοσλαβία. Δηλαδή να μαζέψει τις νάρκες που είχαν μείνει από τον πόλεμο. Και γιατί να μην το κάνει το κράτος αυτό το πράγμα. Η μη κυβερνητική οργάνωση έπρεπε να το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Γαλλικό. Δηλαδή, βρήκαν την ευκαιρία πολλοί να οικονομήσουν χρήματα, κύριε, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Θεωρώντας ότι όταν κινούνται σε νομότυπη βάση, κύριε Γάβρο, και μέσω του ελέγχου που θα πρέπει να έχει η πολιτεία ή η θεσμή. Έλεγχος. Έλεγχος, κύριε. Κάνουν το ανάλογο έργο για να μην αρχίσουν, γιατί ξέρετε, κοντά στα χλωρά καίγονται και τα ξηρά. Μη κυβερνητική οργάνωση έπρεπε να έχει βιβλία εσόδων, εξόδων. Τελείωσε. Σε αυτό συμφωνούμε. Έλεγχο, γι' αυτό λέμε έλεγχο. Άρα ο έλεγχος αρχικά είναι στην οικονομική διαδικασία και μετά στο παραγόμενο έργο. Με αυτή τη διαδικασία δεν μπορούμε να πούμε όχι, κύριε Γάβρο, γιατί πραγματικά κάποιοι επιτελούν θετικό έργο. Να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Να σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα είμαστε κοντά σας την ερχόμενη Πέμπτη. Ως τότε, καλό σας βράδυ.